Αν και είδαμε σε προηγούμενο βίντεο πώς γίνεται η χρήση της εφαρμογής Class Tojo, θα δείξουμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα τώρα για την άσκηση. Θα πάμε λοιπόν στο ιστορικό τάξη. Εδώ είναι που κάνουμε αναρτήσεις, για την... που βλέπουν οι μαθητές ή και οι γονείς, εάν είναι συνδεδεμένοι. Μπορούμε να κάνουμε μια αναρτήση κειμένου. Να γράψουμε κάτι λοιπόν εδώ. Να το κάνω ανάρτηση ή μπορούμε και με την κάμερα, να πατήσω λοιπόν την κάμερα εδώ και να τραβήξω κάποια φωτογραφία. Και επίσης ε, από την τάξη μπορώ να κάνω διαχείριση των παρουσιών, πολύ βολικό αυτό με το κινητό μου, με τις τελίτσες εδώ να επιλέξω παρουσιολόγιο το οποίο είναι ημερήσιο, ισχύει για μία ημέρα, δεν μπορούμε να έχουμε παρουσίες ανά δύο ώρες ή ανά ώρα, και να βάλω λοιπόν παρόν ή σε απόν ή αργοπορημένος ή έφυγε νωρί Να αποθηκεύσω τις απουσίες για τη σημερινή ημερομηνία. Για να ξαναδώ τις παρουσίες το παρουσιολόγιο και πάλι εδώ το βλέπω και μπορώ να το αλλάξω αν θέλω. Αυτά λοιπόν για τα άλλα εργαλεία για την εφαρμογή για κινητές συσκευές του Class Dojo.